Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και επειδή σας είπα ότι δεν είχαμε σήμερα κοινωνικό εκπρόσωπο, θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, ο λαός ζει την εναλλαγή στην κυβέρνηση των κομμάτων του κεφαλαίου. Ζει την εγκληματική σας πολιτική σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Πότε από τους νεοφιλελεύθερους και πότε από τους σοσιαλδημοκράτες. Όχι, κύριε Υπουργέ, η ιδεολογία σας δεν είναι πλειοψηφία στο λαό. Σας παρακαλώ, και μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ. Να το δείξει βέβαια και ο ίδιος ο λαός μας. Το κάνετε και στον κύριο Μιλωνάκη πριν. Σας παρακαλώ. Αποδεσμεύστε τον Υπουργό. Σας παρακαλώ. Λύνει προβλήματα της Μεσσηνίας τώρα. Εντάξει. Χρειάζεται λοιπόν νέο αγωνιστικό ξεκίνημα. Πολλές αιστείες αντίσταση και διεκδίκηση από χώρους δουλειάς, κλάδους, σε συντονισμό οι εργαζόμενοι, αυτοπασχολούμενοι, βιοπαλιστές αγρότες για να μπουν στην ημερήσια διάταξη, στην επικαιρότητα, οι δικές του ανάγκες. Αυτό φοβάστε και προσπαθείτε να εμποδίσετε, να διασπάσετε αυτόν τον αγώνα, τον συντονισμό, το μέτωπο του λαού μας, με διάφορα μέτρα. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να συμβιβάζεται με το ρεαλισμό μιας ζωής κόλασης, γεμάτη αγωνίας και αβεβαιότητα για το αύριο, να συμβιβάζονται με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, με τον νόμο Χατζηδάκη, τον περιορισμό των συγκαλιστικών ελευθεριών, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, τους πληστηριασμούς από τους κάθε λογής πάτσιδες, με τη διαφθορά, τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, να μην συμβιβάζεται η γη, οι παραλίες, τα βουνά, να παραχωρούνται στο κεφάλαιο και να είναι απαγορευτική η πρόσβαση του λαού. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτή είναι η ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείτε. Ακριβώς για να υλοποιήσετε αυτές τις επιλογές, χρησιμοποιείτε εκτεταμένα τον αυταρχισμό και την καταστολή. Δημιουργείτε εκτός από την ελληνική αστυνομία, με κύριο προσανατολισμό την καταστολή του κινήματος, την πανεπιστημιακή, τη δικαστική, τώρα τη δημοτική, αύριο κάποιο άλλο σώμα, ίσως τη μαθητική αστυνομία. Αυτό δείχνει το φόβο σας απέναντι στο λαό. Προσπαθείτε να θωρακίσετε την κυριαρχία της αστικής τάξης με τη λογική του νόμου και της τάξης. Νομίζετε ότι με τα διάφορα σώματα καταστολής θα κρατήσετε υποταγμένους εργαζόμενους, τους αυτοπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες, στο βάρβαρο εκμεταλλευτικό σάπιο σύστημα που κάνει τους πολέμους, σκορπά το θάνατο, την προσφυγιά, τη φτώχεια και τη δυστυχία. Αυτό είναι το σύστημα που στηρίζετε. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Διευρύνετε τις δυνάμεις καταστολής με τη δημοτική αστυνομία που την παρουσιάζετε ως αίτημα της κοινωνίας, που θέλει δίθεν η κοινωνία να φέρει η δημοτική αστυνομία κλόμπς, χειροπέδες, να τους κάνει συλλήψεις, ανακρίσεις. Αυτό το θέλουν οι δημότες. Αυτό θέλουν οι δημότες. Να αντιμετωπίζουν τα κλόμπς και τις χειροπέδες της δημοτικής αστυνομίας. Λοιπόν, οι ίδιοι, μεγάλη πλειοψηφία ακόμα, των δημοτικών αστυνομικών, διαφωνούν, εκτός από αυτούς που εσείς μιλάτε. Δεν θέλουν αυτόν τον ρόλο της δημοτικής αστυνομίας που εσείς τους έχετε μέσα από το νομοσχέδιο. Λέω ότι θα εκπαιδευτούν από την Ελλάς στο κομμάτι της καταστολής. Αυτή ακριβώς η εκπαίδευση καλλιεργεί το μίσος απέναντι στο λαό και εκφράζεται με αυταρχισμό. Για το ρόλο που θέλετε να έχει η δημοτική αστυνομία, το αποκάλυψε πλήρως ο κοινωνικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο κύριος Ευχάρης, τι σας ζήτησε? Σας ζήτησε να υπογράφει συμφωνίες με άλλες υπηρεσίες όπως η ΣΑΔΑΕ για να γίνει πιο αποδοτική η ίσπραξη των χρεών από έναν λαό που τον πλήξατε στα χρέη με αυτή την πολιτική σας. Για τις λαϊκές αγορές, οι ρυθμίσεις όπως τεκμηριώσαμε είναι σε βάρος των αδύναμων λαϊκατζίδων που θα πεταχτούν έξω, θα είναι σε βάρος των εργαζομένων της διεύθυνσης των λαϊκών αγορών αφού δεν διασφαλίζεται τις οργανικές τους θέσεις, όπως λέτε σήμερα εδώ, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη οι εργαζόμενοι στη διεύθυνση της περιφέρειας. Και αυτό το εκφράσανε με την αγωνία τους που επισκέφθηκαν και σήμερα όλα τα κόμματα. Η λειτουργία με όρους αγοράς, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα είναι σε βάρος του λαού, γιατί το κόστος λειτουργίας, αφού δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα της λαϊκής. Όσον αφορά την παραγραφή των παρακρατηθέντων, ο κύριος Υφουργός, ο κύριος Πέτσας, το παρουσίασε πως είναι προς όφελος των Δήμων και περιφερειών, γιατί αντιμετωπίζει τον περιορισμό των μνημονίων
που πρόβλεπαν ανώτερο ποσό για το 2023, τα 3.528 από 3.400 που είναι με βάση τους θεσμοθετημένους πόρους, με βάση τον προηγούμενο νόμο. Ενώ με βάση τους θεσμοθετημένους πόρους έπρεπε να είναι η χρηματοδότηση περί τα 6 δις ευρώ προς τους Δήμους. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε από τα μνημόνια τη χώρα. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, εμείς τη βγάλαμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, όλα τα μέτρα των μνημονίων είναι εδώ, εφαρμόζονται, τα επικαλείστε άλλωστε, για να μην πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αυτά που χρωστάνε το χρέος και το μεταφέρεται στον λαό. Έφτασαν οι προϋπολογισμοί των Δήμων να έχουν τα έσοδα από ίδιους πόρους, που σημαίνει νέα φορολογία, τέλεια, ανταποδοτικά κτλ. Για τα λαϊκά νοικοκυριά, μεγάλο βάρος να είναι από εκεί και όχι από τους ΚΑΠ. Αυτά βέβαια τα βλέπουν όλοι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και παθαίνουν σοκ από τα ποσά που βλέπουν. Για το άρθρο 102, αντί να αυξήσετε τις 5 μέρες, κύριε Υπουργέ, που σας ζητήσαμε, το κάνατε ακόμα χειρότερο. Βάλατε αποκλειστική ημερομηνία 5 μερών. Αλλά πρέπει να το κάνετε ακόμα χειρότερο το άρθρο 102. Γι' αυτό εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε το άρθρο 94, γιατί δεχτήκατε, όπως σημειώνεται στην νομοτεχνική βελτίωση, την κατάργηση δεύτερης παραγράφου, για να μην υπάρχει καταλογισμός στους εργαζόμενους μουσικούς, που θα σήμαινε μείωση των αποδοχών τους. Για την τροπολογία 1516 με αριθμό 139, θα ψηφίσουμε υπέρ. Θέλουμε όμως να θέσουμε ξανά τη θέση του κόμματός μας, που εκφράζει και το αίτημα των εργαζομένων του δημοσίου και των συνταξιούχων για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Σήμερα οι συνταξιούχοι ήταν ξανά στον δρόμο του αγώνα, γιατί δεν συμβιβάζονται με τα 250 ευρώ που δόθηκε και αυτό όχι σε όλους, αλλά σε μία μερίδα συνταξιούχων. Καλούμε το προσωπικό της προστασίας του πολίτη, που 10 χρόνια τώρα έχουν καταργηθεί τα δώρα, να μην συμβιβαστούν στα 600 ευρώ, να μην αθωώσουν ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τους προηγούμενους για την κατάργηση και να μην στέκονται απέναντι στους αγώνες που αναπτύσσονται όσον αφορά που αναπτύσσονται από τους συνταξιούχους και τους άλλους εργαζόμενους. Όσον αφορά τις παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνεχίζεται η ομοιρία αντί να τις μετατρέψετε σε αορίστου χρόνου αφού καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Και εδώ πάλι επικαλείστε τα μνημόνια που καταργήθηκαν. Για την τροπολογία 15-17 με αριθμό 140. Ύστερα το καλάθι καπαμά του λαού, τώρα νομοθετείτε το καλάθι του Άι Βασίλη. Μιλάμε για απογείωση του εμπεγμού, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι για τις απλησίαση τιμές που είναι αυξημένες κατά 60-70% σε σχέση με πέρυσι. Για την τροπολογία 15-19 το 142. Θα ψηφίσουμε κατά. Γιατί και εδώ, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, επικρατεί πάλι η ομοιρία στους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και βέβαια είναι πάντα με ανανεώσεις. Λέμε βέβαια ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις νέου προσωπικού με διαγωνισμό από τον ΑΣΕΠ, αλλά με χαρακτήρα μόνιμο και σταθερό. Επίσης, για τα άρθρα 3 και 8 της ίδιας τροπολογίας, την ίδια ώρα που μιλάτε για τις επιτυχίες στο μετανασευτικό και την περιβόητη μείωση των ροών, παραδέχεστε το αδιέξοδο της πολιτικής του διπλού εγκλωβισμού των προσφύγων σε μια χώρα που δεν είναι ο πραγματικός της προορισμός, μέσα σε φυλακές που σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τη δίθεν αξιοπρεπή φιλοξενία τους. Ούτε νέες εγκαταστάσεις, ούτε φυλακές, ούτε επιτάξεις ακινήτων, αλλά γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου σύμφωνες με τη συνθήκη της Γενέβης. Αυτό πρέπει να γίνει. Οι πρόσφυγες να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού για όσο καιρό μένουν στη χώρα, φιλοξενία σε ανοιχτές δομές, διαμερίσματα και ξενοδοχεία για όσους μένουν στη χώρα μας. Συνεχώς να υπάρξουν προγράμματα ενταξιακά με ευθύνη του κράτους. Έχει κι άλλα αυτή η τροπολογία, δεν θέλω να φάω το χρόνο, ωστόσο όμως πρέπει να πω για το άρθρο 6, που είναι κατανοητή η ανάγκη μεταβατικής περίοδου για την προετοιμασία υλοποίησης ενός συστήματος, όμως το ζητούμενο είναι το περιεχόμενο και η αποστολή αυτού του συστήματος. Και μάλιστα σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που είναι η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.
σήμερα, μετά από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τους κυβωτούς του τρόμου, αντί να συζητάμε για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου κρατικού συστήματος φροντίδας των παιδιών και των ασυνόδευτων προσφυγόπλων, εσείς επιμένετε στην αδιέξοδη και επικίνδυνη πολιτική των ΜΚΟ και των ιδιωτών επιτρόπων. Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε λοιπόν ούτε την οικονομική συνδρομή σε διεθνή φόρα και ιστιτούτα που σχεδιάζουν την εχθρική πολιτική σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 1520 του 143 με 143 αριθμό που αφορά κυρία το ελληνικό, είναι γνωστή η αντίθεση του ΚΚΕ στην παράδοση από όλους σας του ελληνικού. Εξάλλου σας ευχαρίστησε, δεν άφησε κανέναν παραπονούμενο ο επικεφαλής του ομίλου για τις υπηρεσίες που προσφέρατε. Είναι ένας φορέας ο οποίος θα αποτελέσει εργαλείο υλοποίησης του σχεδιασμού για το ελληνικό, θα αποτελέσει επίσης τον φορέα ενσωμάτωσης, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα κρατικής παρέμβασης είτε εκεί που συμφέρει για την παραπέρα ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων, είτε εκεί που δεν είναι κερδοφόρηση το κεφάλαιο συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ο λαός, κατά την εκτίμησή μας, πρέπει να μαγειρέψει πριν πεινάσει. Να παραμερίσει όσους κάνουν τη ζωή του κόλαση για τα κέρδη του κεφαλαίου και τη ζωή τους την κάνουν κόλαση με τις όποιες παραλλαγές τα κόμματα που κυβερνούν ή που θέλουν να κυβερνήσουν, που όταν χρειάζεται να είναι, που όταν χρειάζεται θα είναι και μαζί για να διαχειριστούν τις ανάγκες τους, όπως έγινε εξάλλου με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι εχθροί που ήταν μεταξύ τους, κυβέρνησαν μαζί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες διαχείρισης του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Να εμπιστευτεί χρειάζεται το ΚΚΕ και ας μην συμφωνούν σε όλα μαζί του, γιατί δεν έκανε πίσω ποτέ. Ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης του αγώνα για να γίνει πρωταγωνιστής ο ίδιος ο λαός και να διεκδικήσει τις δικές του ανάγκες, τη ζωή που δικαιούται και μια άλλη βέβαια κοινωνία και οικονομία που σιδερένιο νόμο θα έχει τον κεντρικό σχεδιασμό για να καλύπτει τις όλο και διευρυμένες ανάγκες του.